Melene Gankez, είμαι Κούρδος από τη Συρία. Είμαι 14 χρόνια είμαι στην Ελλάδα. Εδώ παντρευτήκα, έφερε γυναίκα μετά, κινήθηκαν παιδιά εδώ. Κρήτη αποτελείται από έναν πληθυσμό 617.000 ανθρώπων. Ένα ποσοστό περίπου 6% αποτελείται από ανθρώπους μετανάστες από τρίτες χώρες και ένα 4% από ανθρώπους μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιφέρεια Κρήτης προσπαθεί πάντα σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, απαραίτητες συνθήκες, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και στην καθημερινή ζωή, όπως και όλοι οι πολίτες της Κρήτης ακολουθούν, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όντως η παραμονή τους είναι αυτή που πρέπει να είναι, διασφαλίζοντας όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η περιφέρεια της Κρήτης έχει 8 νοσοκομεία σε όλο το νησί, 19 κέντρα υγείας και πολυάριθμα περιφερειακά ιατρία, στα οποία έχουν πρόσβαση καθολικοί, οι μετανάστες και φυσικά αυτό το οποίο χρειάζονται είτε σε πρωτοβάθμιο, είτε σε δευτεροβάθμιο, είτε σε τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας. Ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα είναι η υγεία. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στη χώρα μας δυσκολεύονται να έχουν αυτό το δικαίωμα λόγω έλλειψης επικοινωνίας. Η δυσκολία άμα και κάποιος να κάνει μετάφραση, να μας μιλάει με τους γιατρούς, γιατί κάποιοι γιατρούς μας μιλάνε, δεν καταλαβαίνουμε. Και μέχρι τώρα είναι. Πολλές ζητήσεις μας ρωτάνε και μας στέλνουν σε άλλους γιατρούς, δεν ξέρουμε. Όφελος από την υπηρεσία αυτή είναι ότι παρέχεται διερμηνία και ακόμα μπορεί, ένα ακόμα όφελος είναι οι πολιτισμικοί παράγοντες. Πολύ σημαντικό. Ούτε εγώ είμαι από αυτούς ο κάποιος, δεν ξέρω να διαβάζω, ούτε να γράφω, ούτε ελληνικά, ούτε αγγλικά, ούτε δικό μου γλώσσα. Ψάχναμε μετάφραση, κάποιος να μας κάνει μετάφραση. Παιδί, πήγα στο νοσοκομείο, είδα ένα παιδί και μου λέει, δουλεύω εδώ και κάνει μετάφραση αυτός, μιλάει καθαρά ελληνικά. Μας βοήθησε πολύ. Κάτι άλλο, η γυναίκα μου κέννησε εδώ δύο παιδιά έκανε και ο άντρας μας βοήθησε και εμένα με έσπασε πόδι, πάλι μας βοήθησε. Μας έδωσε βέβαια τη δυνατότητα ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής να καταλάβουμε και περισσότερα πράγματα πέραν των διαδικαστικών απλώς πραγμάτων που μέσα στο νοσοκομείο θα έπρεπε να επιληθούν. Μας έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο και ακόμη καλύτερα πώς λειτουργούν ως φιλοσοφία αυτοί οι άνθρωποι, ως πολιτισμός, πώς δραστηριοποιούνται στα πεδία της καθημερινής ζωής.